please introduce yourself. Your name and your birthday, please. Το όνομά σου και πότε γεννήθηκες. Λέγομαι Τσικανδυλάκης Ελευθέριος του Νικολάου. Γεννήθηκα το 1927 της 14 Απριλίου. And this is a beautiful country. I'm looking at a wonderful beachy, beautiful beach. And I see that this crater, Crete, the island is beautiful country. And there are so many nice things about the Crete. So could you say something about Crete? Μπορείτε να μας πείτε κάτι γύρω από την Κρήτη που είναι μια τόσο όμορφη περιοχή της Ελλάδας. Είμαι σε ένα μέρος με κοντά στη θάλασσα. Κάτι για την Κρήτη, τι μπορείτε να πείτε, μια από την πατρίδα σας. Η Κρήτη έχει πολλά και διάφορα πράγματα στο πέρας των αιώνων. Η Κρήτη, εδώ εγωνάτισε ο Χίτλερ, αυτές του Χίτλερ, οι μερασίες σιδερόφρακτες, μερασίες του Χίτλερ γονατίσαν στην Κρήτη χωρίς όπλο ο κόσμος, μόνο με τις κατσούνες αυτοί που έχω εκεί. Και έχει ιστορίες, έχει το Αρκάδι, έχει 25 Αυγούστου 1866, έχει, που να θυμάμαι εγώ, εντάξει. Mr. Tsikandilakis speaks about the several historic events that have happened in Crete Island from the ancient years, and especially during the Second World War, where here the Hitler's army found a very difficult opponent, you see. They fought him, they didn't have guns. They tried to kill the German soldiers even with the sticks they called for in order to walk the old men. Mm-hmm. There are several places which have a very great historical meaning, like Arkady, let's say. So, okay. Continue. What's the best product that you want to take pride in from the island of Crete? What's the best product of Crete? What's the best product of island? Ποιο είναι το πιο σημαντικό προϊόν της Κρήτης? Πολλά και διάφορα είναι εδώ στην περιφέρειά μας, η σταφίδα, το λάδι, ο προκυπευτικά όλο το χρόνο, χειμώνα, καλοκαίρι, πορτοκάλια, αυτά. Olive oil, you see, several greens, vegetables, oranges, a lot of fruits generally. Mm-hmm. Yeah, bananas too. Yeah. Bananas? Yeah. Yes, the Cretan bananas. Yeah. I want to try that. Θα τη δοκιμάσει, την μπανάνα. So, were you born here? Γεννήθηκατε εδώ? Ναι. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγεται Πυρνιάς, Μαλευζή, ορεινό χωριό, αλλά πολύ ανεβασμένο. Οι υπηρεσίες το βγάλανε ιδιαίτερους κάλους, παραδοσιακό και αρχαιολογικό. Έχουμε την αρχαία Ριζινία, 5,000 χρόνια πριν Χριστού. He is from Παιδιάδα. Μαλεβίζη. Μαλεβίζη Παιδιάδα, or not? Oh, μόνο Μαλεβίζη. Ah, Μαλεβίζη, I'm sorry. Μαλεβίζη, Ρακίου. Μαλεβίζη, which are of great historical importance. Yeah, it is very, very beautiful. So not this island? Sorry? This island. Yes, okay, okay. Good. And tell me about whether you knew anything about Korea before you went to Korea for the war. Ήξερες τίποτα πριν πας στην Κορέα, κύριε Τσικανδυλάκη? Είχες ακούσει για την Κορέα πριν πας εκεί? Αυτό όταν τα ακούσαμε, ήμουν στρατιώτης στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο. Όταν το ακούσαμε, σαν όνειρο μας φάνηκε. Πού να ξέρουμε, τότε δεν υπήρχε.
είχαν, δεν υπήρχαν και γράμματα ανθρώπου όπως τώρα. Ήταν Ελλήνες, ήταν από τουρκοκρατίες, από δεν είχαν προχωρήσει στα γράμματα και δεν την ξέραμε. Πρώτη φορά την άκουσα εγώ. Πότε. Το 1950. So, στρατιώτης που ήμουν. He knew nothing about Korea before going join the army. Mm-hmm. Where there he heard for the first time about Korea and that he was going to be there to fight. Mm. So, when did you join the military? Τι ακριβώς στο στρατό, ειδικότητα? Στρατιώτης ήμουν, στο πεζικό. Civil soldier. Civil soldier. When? Μάλλον ημιονιουγός. Ημιονιουγός τότε εξυπηρετούνταν με τα άλογα, με τα μουλάρια ο στρατός, ναι. In Greece, he used to be a servant of horses. We used horses in those times. But in Korea, of course. Okay. Your specialty. What was your specialty? Was it infantry or? Πείτε μου, η ειδικότητά σας λοιπόν, ποια ήταν στο στρατό? Ήμουν σε μια δημιουργία που είχαμε 102 άλογα, τα οποία μεταφέραμε τα πάσης φύσεως προϊόντα στο στρατό. Διότι δεν υπήρχαν δρόμοι τότε και αμάξα και εξυπηρετούνταν με τα άλογα αυτά, με τα μουλάρια. Μιλάτε για την Ελλάδα ή για την Κορέα? Για την Ελλάδα. He speaks about what was his service in the Greek army. Uh-huh. Okay. Yeah. And he used mules in order to transfer ammunition, you know, food and all these things. Mm-hmm. Okay. Στην Κορέα τώρα. Ναι. Τι ήσασταν, τι ειδικότητα είχατε στην Κορέα? Στην Κορέα είμαστε, πολεμούσαμε όλοι, στρατιώτες. Ναι, απλώς στρατιώτης. Ήμουν 19. Corporal. He was a corporal, you see, in the Greek battalion. Mm-hmm. And what was the unit? What battalion? The Black Battalion. Black Battalion, okay. The Greek was called Black Battalion. So, when did you arrive in Korea and where? Πού φτάσατε, όταν φτάσατε, σε ποιο μέρος φτάσατε στην Κορέα, πότε και πού? Εμείς φτάσαμε Δεκέμβρη, όπως είπες, στην Κορέα. Κατεβήκαμε στο Πουσάν. Φύγαμε από το Πουσάν με κάτι νταγίκες μεγάλα των Αμερικανών αμάξα και πήγαμε στη Σουβόν. 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 Καθίσαμε γύρω 10 μέρες, δεν θυμάμαι πόσες. Μετά φύγαμε. Πήγαμε 38-8 παράλληλο, χωρίς να δώσουμε μάχη. Τότε οι Βορειοκορεάτες είχαν υποχωρήσει τα στρατέματα των Βορειοκορεατών κοντά στη Σιβηρία. Τότε χτυπήσανε οι Κινέζοι. Εμείς φτάσαμε στο 38-8 παράλληλο, ανοίξαμε χαρακόμματα από λιβωγία για να αμυνθούμε. Αλλά δεν ρίξαμε ούτε σφαίρα. Διότι ήρθε διαταγή και φύγαμε και κατεβήκαμε στη Σεούλ. Σταματήσαμε μια μέρα η Σεούλ κατεστρεμένη. Okay, stop. You know, just briefly, what is... Okay. They arrived at Busan in December, 19th of December. They were transferred to Suwon. Then they were moved up to the 38th parallel. They didn't meet any enemy army. They didn't fight at that time. Then they went up to Seoul. They found a Seoul completely destroyed. Mm. You see. So, give me more details about what was the first image of Seoul and Korea compared to Greece? Was it better or was it richer or poor? How was it the condition of the Korea when he saw first time? 혜민 엄마, 이거 여기서 중요한 거 얘기할 때 적어. 몇 년도 이런 거 다 적어. Go ahead. 아프토 부이다데 στην 코레아 όταν πήγατε εκεί, σε σχέση με την Ελλάδα, τι μπορείτε να κάνει μια σύγκριση, δηλαδή ήτανε
οι συνθήκες εκεί ήταν καλύτερες από την Ελλάδα ή χειρότερες. Εμείς τότε, εν συγκρίση, ήμασταν 100 χρόνια μπροστά από την Κορέα εκεί, το λιγότερο 100 χρόνια. In those times, Greece were 100 years in front of Korea because of the catastrophe they had suffered. Ναι, συνεχίστε. Τι θα συνεχιστεί. So, when you saw Korean people, what did you think about them? Όταν είδατε τους Κορεάτες, πώς, ποια ήταν τα συναισθήματά σας, τι νιώσατε που είδατε τους Κορεάτες, τον κορεατικό λαό. Εμείς, έτσι από ιστορία να πούμε, από μύθο. Όχι, από πλευράς, αν ήταν φτωχοί, αν υποφέρανε. Μεγάλη φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Yeah, they were very poor, they suffered. Να πω κάτι εκεί για τη φτώχεια. Όταν πήγαμε στη Σουβόν, που καθίσαμε γύρω στις 8 με 10 μέρες, ήταν και από άλλα κράτη, και από άλλα στρατεύματα κόσμος. Και γινόταν συζήτητο χωριστά στο κάθε κράτος. Ήταν μια αίθουσα, τα μαγειρία, μπαίναμε από τη μια μεριά και βγαίναμε από την άλλη. Στην Νήσοδο ήταν τρία καζάνια με ζεστό νερό, το πρώτο είχε μια γούρτσα με σαπούνι και πιέναμε την καραβάνα και μετά δύο φορές στα άλλα για να καθαρίσει και πιέναμε και παίρναμε φαΐ. Και βγαίναμε έξω. Πήγαινε ένα κράτος χωριστά. Παιδιά ερχότανε, πάρα πολλά παιδιά, και ζητούσαν φαΐ από το στρατό. Δεν τους είδνε κάπου, κανένα κράτος δεν τους είδε, δίνανε φαΐ, μόνο οι Έλληνες. Και ήρθε φορά που δεν ήταν στα άλλα στρατέματα κανένα παιδί, μόνο στη μονάδα τη δική μας, το τάγμα το δικό μας. Πηγαίναμε και τρεις φορές και παίρναμε φαΐ λαθρέα για να το δίνουμε στα παιδιά. He describes a very moved scene. When they were at Suwon, they stayed there about 8 days, something like that. There were also allied soldiers of the allied countries there. So they got food. They were the restaurant, you see, the place where they got their lunch, their food. So, after they had cleaned their pots in order to get their food, and they immediately when they got out of the building, there were a lot of Korean children who asked for food. What he said, Mr. Tsikandilakis, is that I don't know if it is true or not, that all the other soldiers of the other countries, the allied countries, they didn't give them any, only the Greeks. Okay. 그래서, when did he leave Korea? When did he leave Korea? Πότε φύγετε από την Κορέα? Όταν γύρισα πίσω. Ναι, ναι. Θα θυμάμαι ημερομηνίες, πάντως εγώ Ιούλιο μήνα. About July or August, he does remember well. 1951. Okay. And have you been back to Korea since then? Από την Κορέα, συγγνώμη, από την Κορέα, είπε ήφυγα από την Ιαπωνία, από το Τόκιο για την Ελλάδα. Το Τόκιο. Να το Τόκιο ήθελε για την Ελλάδα, όχι από την Κορέα. Mr. Tsikandilakis adds that he came to Greece through Tokyo because γιατί. Από εκεί ήμουν στο νοσοκομείο, από εκεί στο νοσοκομείο ήμουν. He speaks about he was in hospital. Why? Γιατί. Γιατί ήμουν τραυματίας. So, εξηγήστε πώς τραυματιστήκατε, σε τι μάχη και πώς. Εγώ τι τραυματίστηκα τη δεύτερη φορά που τραυματίστηκα. Τραυματίστηκα από βήμα πυρός. He was wounded. Wounded? Yes. We'll talk about later. Have you been back to Korea after that? Ξαναπήγατε στην Κορέα. Όχι, από το Τόκιο
Δεν ξέρω. Όχι, 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 όχι. Όταν πλέον έχετε τελειώσει, είσαστε εδώ στην Ελλάδα πρόσφατα, τώρα δηλαδή αυτά τα χρόνια. Ναι, ξαναπήγα πώς. Δύο φορές. Δύο φορές. He has been to Korea for two times. Two times. When? Πότε ακριβώς? Το 1900. Έχουμε τώρα. 2000. Το 2013. 2013. Και το 2008 μου φαίνεται. Το 2008 και το 2013. Okay, 2008 and 2013. 13. When you went back to Korea, what did you see and how did you feel about the difference? Difference between the Korea in 1951 and 2013. Όταν λοιπόν ξαναπήγατε στην Κορέα, πώς την είδατε σε σύγκριση με τότε το 1951 που ήσασταν εκεί? Αυτό με προβληματίζει για το κράτος μου που μισήματε 100 χρόνια μπροστά όταν πρωτοπήγα στην Κορέα ως στρατιώτης και όταν πήγα πρώτη φορά πάλι για που μας πήγανε για ψυχαγωγία, μεγάλη ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη και εμείς είμαστε καθυλωμένοι. He underlines that when he went there in 1950-51, Greece was, as he said before, 100 years ago of South Korea. And now when he went in 2008, he saw that Korea is not only 100 years before Greece now, because of that, so that anaptyxi, the miracle of Han, you see, what all this he said, a new Korea. So, what did you think about it? I mean, were you proud yourself that you fought for the nation you didn't know? Αισθανθήκατε υπερήφανος που πολεμήσατε για μια, για ένα έθνος που δεν το γνωρίζατε? Εγώ σας είπα ότι τραυματίστηκα δύο φορές. Ήτανε διαταγή, ό,τι και να πάθαινε ο τραυματίας, να φεύγει. Εγώ αρνήθηκα γιατί είδα πως σε χρειαζόμουν ακόμα και κάθισα και ξανατραυματίστηκα δεύτερη φορά, πολύ βαριά. Εδώ, αυτό είναι το τραύμα και εκεί. Για να μην κόψω το πόδι, έκανα 4 μήνες χέρι με πόδι κολλημένος. Με βαριά υπόφερα πάρα πολύ, κάμα 10 εγχειρήσεις, αλλά... Show me your hands. Δείξτε το χέρι. Αυτό ήταν μέχρι εκεί σηκωμένο, έτσι, και σκέπασε την πηγή, γιατί πιο μπροστά μου βγάλανε από εδώ μου βγάλανε, πιο μπροστά δέρμα, το βάλανε, δεν το δέχτηκε ο οργανισμός. Μου βγάλανε και από εδώ το βάλανε και το... δεν το δέχτηκε. Και μετά με βάλανε έτσι, δεν υπήρξε άλλος τρόπος, και είχαμε 4 μήνες ένα κουβάρι στο γύψο. So, he is proud of, he fought for Korea, and as a result of it, he is a wounded person. He shows us his hand. Yeah. And also his leg too. When did he wounded and how it's been happened? How it happened? Explain it. Yeah. Πώς τραυματιστήκατε, πότε και πώς? Με βήμα, την πρώτη φορά τραυματίστηκα με χειροβοβίδα, είπαμε εδώ και εδώ είπε ένα βήμα. Μου κόψε δύο δόντια εδώ και εδώ στο κεφάλι. Τη δεύτερη φορά τραυματίστηκα με βήμα πυροβολικού. Με έπαιρε στο δεξιό πόδι μπροστά και στο αριστερό πίσω. Στο πίσω είπε τη γάμπα, δεν μου σπάσε κόκαλο, δεν έγινε γρήγορα καλά. Εδώ υπόφερα. Εδώ κόντεψα να τελειώσω αφού ο καθηγητή, ο γιατρός, ο αρχίατρος, ο Αμερικανός ήρθε και έκανε έλεγχο στο νοσοκομείο. Και νόμιζε ο γιατρός που μου έκανε τις εγχειρήσεις που θα του δώσει βραβείο. Επειδή είχαμε αυτή την κατάσταση, είχα 10 εγχειρήσεις κάνει. Και του είπε ότι ήταν εγκληματίας, δεν έπρεπε να μου κάνει την εγχείρηση.
διότι ένα χιλιοστό του χιλιοστού να υπόφερα από καρδιά, αλλά τελειώσω. Ήταν δύσκολη ένσυξη. He also has been wounded on his mouth and on his head by grenade. Mm. The second wound he got, it was by an artillery, you see, missile, yes, and he hit it, him yep. Yep. On the leg. Mm-hmm. Okay, so he describes about that it was a miracle that he saved his foot, yeah. It's yep. Okay, yeah. So when you went back to Korea, how Korean people treat you? Όταν πήγατε μετά το 2008 για πρώτη φορά, ο κορεατικός λαός, οι άνθρωποι που συναντήσατε Κορεάτες, πώς σας συμπεριφέρθηκαν? Έχω μεγάλη εκτίμηση στους Κορεάτες, διότι αναγνωρίσανε με ψυχή το αίμα που χύσαμε. He appreciates very, very much the expressions of gratitude of the Korean people, because they showed that they honor the people who fought there and they shed their blood for them, for their independence mm-hmm. and freedom. Because of your sacrifice, your wound, Korea now become 11th largest economy in the world and most free democratic country in East Asia. Εξαιτίας αυτών των αγώνων των δικών σας, ή χάρης καλύτερα αυτών των αγώνων των δικών σας, η Κορέα τώρα, κύριε Τσικανδυλάκη, είναι 11η οικονομική δύναμη στον κόσμο. Γι' αυτό το κατάλαβα όταν πήγα και τώρα, και γι' αυτό θαυμάζω την πατρίδα σου, στην πρόοδο που έχει, γι' αυτό κάνω χαλάλι το αίμα που είσαι. Yeah. For that reason, you see, because you, the Korean people express their gratitude to them, he feels very proud because he shed his blood for these people, you see, and he says that it deserved that sacrifice I suffered. And Korean people will never forget. That's why we are doing this. We are interviewing you, and we're going to make this interview into textbook, teaching material, so that young generations, both in Greece and in Korea and all other countries, will learn about your story. Ακριβώς για το λόγο να διατηρηθούν εσαί στον χρόνο αυτές οι θυσίες που κάνατε. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συνέντευξης. Θα είναι εκτός από βίντεο, θα γίνει και βιβλίο, το οποίο θα μπορούν να διαβάζουν οι νεότερες γενιές και να βλέπουν τα κατορθώματά σας, ποιοι ήσασταν εσείς οι άνθρωποι που πολεμήσατε για να σώσετε αυτή τη χώρα. When you were wounded, what were you thinking? Were you afraid or you were asking yourself, why am I here, or regret, or anything? Όταν τραυματιστήκατε, κύριε Τσικανδυλάκη, πώς αισθανθήκατε? Μήπως είχατε μετανιώσει που είχατε πάει στην Κορέα λόγω του σας συνέβη αυτό το σημαντικό γεγονός, του τραυματισμού? Και τώρα, ακόμη που είμαι 92 χρονών, τι κάνω, δεν το μετανιώνω. Εγώ ποτέ δεν το μετάνιωσα. Εδώ είπαν ότι πήγαμε θελοντές στην Κορέα. Εγώ δεν πήγα θελοντή, γιατί δεν ήξερα τίποτα. Διατάχτηκα ως στρατιώτης που ήμουνε και πήγα. Δεν ήφερα βέβαια και αντίρρηση, διότι τότε ο στρατιώτης ήπρεπε να εκτελέσει τις διαταγές που έπαιρνε. Κι αν έλεγα πως δεν πήγαινα, δεν γινότανε. Δεν παίρνανε αυτούς που ήταν δικασμένοι ή αριστεροί, μόνο αυτοί εξαιρούνταν. Okay. He went to Korea to fight
the North Army, the Communists, although he wasn't a volunteer because he had such, I'm so sorry. No problem. Just brief explanation point. So he went there because Greece, his country, ordered him to go there to fight the communists. Mm-hmm. So he's proud, of course, because he went there and he fought. Mm-hmm. So, as I told you, this is for the 70th anniversary of the Korean War breakout. Do you have any special message to the Korean people that you fought for 70 years ago? Το 2020 θα γιορτάσουμε τα 70 χρόνια από την έναρξη του Κορεατικού πολέμου. Κύριε Τσικανδυράκη, μήπως έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε, να δώσετε στον κορεατικό λαό για την επέτειο αυτή? Τους εύχομαι να είναι πάντα όπως σήμερα και ακούω ότι κοιτάζουν να τα βρουν με τους Βόρειο Κορεάτες και αυτό με ευχαριστεί, διότι να γίνει μια συμφιλίωση γιατί ήταν ένα κράτος και η προπαγάνδα τους διέρεσε και είναι λυπηρό. He is very joyful because he sees that the North Korea and the South Korea are in a stage that they can find a way to be united, reunited again. So, and he's very, very joyful about that, and he wishes every happiness to the Korean people. Okay. If there is another Korean War, would you go back and fight for us? Αν υπήρξε ομιγέντο υπάρξει μάλλον δεύτερος παγκόσμιος κορεατικός πόλεμος, θα πήγαινες να πολεμήσεις, κύριε Τσικανδυράκη? Όποια ώρα, κι ας είμαι τώρα 92 χρονών, έχω την όρεξη να βοηθήσω τη δικαιοσύνη. Γιατί μου φαίνεται πως ήταν δίκαιο που πήγαμε και ήρθε η ελευθέρωση του κορεατικού λαού. Anytime he is ready to fight any enemy, any who is against the freedom of a nation, he is at the side of the evil. So he is willing to go. And he's willing to go to fight, although he's 92 years old. So you're 92 years old? Είστε 92? 27, εγώ μαγράμματος να λογαριάστε εσείς. Yes, I was born in 1927. So I'm illiterate, but you can count the correct number of the years. No, you don't go. You don't go. Ohi. Okay. But I want to thank. Is there any other things that he want to say to this interview? Sorry. Any other things that he want to say? Θέλετε να πείτε τίποτε άλλο για στον κορεατικό λαό γενικά? Στον κορεατικό. Κορεατικό. Εσείς να πείτε κάτι, θα σας πω ένα, διότι εμείς έχουμε έτσι μια ιδέα από, δεν ξέρω, από το σύμπαν, ότι όταν έχει κανείς χρόνια δεν τα χάνει. Όταν εφύγαμε από τη Σεούλ για την Ιτζόν, κάψανε όλους τους εφοδιασμούς, οι Αμερικάνοι που είχαν το λόγο. Κατεβήκαμε στην Ιτζόν, και είμαστε στα μάξα που ήταν για 22-23 άτομα, 40 άτομα μέσα. Φτάνομαι στην Ιτζόν, μια παιδιάδα 50 πόντου χιόνι. Και μου λέει ένας, ο ανθυπουργός που είχα, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Καπράλος Σπύρος λεγότανε. Είπανε οι λοχαζοί, οι αξιωματικοί να σκάψουν το χιόνι, να βρούμε χώμα να βάλουν τα κάψιμα, να βγάλουν τα αυτοκίνητα για να βάλουν φωτιά να συνέλθουμε. Και μου λέει ο καπράλος, τι φωτιά θα ανάψουμε? 2 μπιτόνια κάψιμα βγάλαμε. Αν δεν βρούμε, εμείς είμαστε τελειωμένοι. 20 ώρες στο αυτομάξι, κατεβαίνουμε στο χιόνι. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς σε σκεφτόμουν έτσι.
Και λέω να βαδίσω και αν πέσω σε κανένα σπίτι, τα σπίτια τότε στην Κορέα δεν είδα σπίτι με πέτρες, όλα με ξύλα και με χόρτα σκεπασμένα. Να βρω και φράχτες γύρω-γύρω από ξύλα χοντρά. Να βρούμε ξύλα. Και δεν λέω σε κανένα, έλα πάμε μαζί, έλα. Μόνο κινήθηκα μοναχός. Και φτάνω και πέφτω στο χιλιόμετρο, στα 800 μέτρα σε ένα σπίτι. Πόσο εχάρηκα που ήπεσα στο σπίτι. Και βγάζω τα ξύλα, κάνω ένα δεμάτι το αυτό και καθίζω να ξεκουραστώ, να καπνίσω ένα τσιγαράστο που δεν κάπνιζα, τέλος πάντων. Αλλά μια στιγμή ήρθανε 300 άτομα. Φαίνεται πως λέγανε αυτός που πάει από εδώ ξέρει. Αλλά ό,τι σία έπεσα. Και μαζέψαμε, χαλάσανε και το σπίτι, το ρίξανε και πήραμε τα ξύλα. Και το πρώτο θύμα που είχε ο γενικός στρατός στην Κορέα ήταν αυτός που πάγωσε τότε, που έβαλε τη χλένη και έπεσε και να κοιμηθεί. Και ήταν το πρώτο θύμα. Εγώ τα διαύριο ήρθαν και κάνανε ρίψη τα αεροπλάνα πολεμοφόδια σε απόσταση πέρα από τον ποταμό το Χάν. Ο ποταμός είχε παγώσει. Και μου λέει πλοχαγός, άμε να δεις αν είναι τρόφο να πάρεις τίποτα. Και έτερχα και πήγαινα και όπως έτερχα σπάει ο πάγος στο ποτάμι. Και ευτυχώς κάνω τα χέρια μου και σταμάτησα. Και τραβήχθηκα και λέω πώς τα κατάφερα και αν έπεφτα στο ποτάμι θα πήγαινα υποζύω στη θάλασσα. Και θα describe that if God owes you years, you stay alive. And he describes how some of difficult situations he faced. Very good. Yeah. First, as they went down from Seoul to Incheon, or not down. So he is talking about dramatic sort of danger. Sir, I really sincerely thank you for your fight for the country you never knew before. But now, because of your fight, Korea is one of the leading countries in the world, and Korean nation will never forget your sacrifice, your wounds, and your encouragement for North and South Korean normalization, for the unification. Thank you so much. Κύριε Τσικανδυλάκη, Dr. Han, σας ευχαριστεί που πολεμήσατε για τον κορεατικό λαό, υποστήκατε τραυματισμούς γι' αυτόν, αλλά τώρα πλέον είναι μια χώρα με πρόοδο και αυτή η πρόοδος οφείλεται μόνο στις δικές σας θυσίες όλων εσάς των στρατιωτών που πήγατε εκεί. Γι' αυτό σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Και εγώ τον ευχαριστώ που ήρθε και μας βρήκε και μιλήσαμε και καταλαβαίνω ότι το έχουν και αυτοί εννοήσει και εμείς ότι πρέπει πάντα να γίνεται αυτή η συμφιλίωση. He thanks you too for this opportunity to speak in front of you about his life, let's say, in Korea. He wishes everything good to your country. Thank you, sir.